με. Δίπλα σου μόνο να με. Όσο πρωί αγκαλιά. Ωραίο το χορευτικό μου, έτσι. Είμαι έτοιμος, ρε παιδί μου, για τα χορευτικά σου, για τον Dancing with the Stars ακόμη πιο συγκεκριμένα. Είμαι έτοιμος όμως και για το επόμενο 90 λεπτό να σας κρατήσω ευχάριστη τροφιά, όπως ήθεστε και όπως κάνουμε καθημερινά μέσα από τη Βεργίνα τηλεόραση. Είστε έτοιμοι να πάρουμε μια μικρή, τόσο ελάχιστη γεύση από το τι θα δούμε σήμερα? Ναι, φύγαμε να ενημερωθούμε ευθύς αμέσως από το σε λίγο. Τελεσεδίκησε ή όχι η διαμάχη της Σοφίας Παυλίδου με τον Μάνο Παγιάννη? Έχουμε τα αποτελέσματα δικαστηρίου, έχουμε δηλώσεις, αλλά και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και εξελίξεις, γιατί μια δίκη δεν τελειώνει ποτέ με μια δικαστική απόφαση. Όλα αυτά θα τα μάθουμε σε λίγο. Σήμερα ξεκίνησε μια καινούργια, εντός εισαγωγικών θα δούμε, διαμάχη. Ανάμεσα στην Κατερίνα Λέχου, η οποία είχε κάνει κάποιες δηλώσεις πριν από 2 περίπου χρόνια σε ό,τι αφορά τη σχέση της, μια και ένα ζευγάρι, με τον Γιώργο Κιμούλη, αλλά και την επαγγελματική τους ρήξη. Και από πού ξεκινάει τώρα όλο αυτό και γυρνάμε 2 με 3 χρόνια πίσω? Από τις χθεσινές δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Χριστοδούλου, ο γνωστός και αγαπημένος ηθοποιός, που μέσα σε όλα αυτά σε ό,τι αφορά το Me Too, αναφέρθηκε και το όνομα της κυρίας Κατερίνας Λέχου. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις και πώς έχει διαδραματιστεί και πώς έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία σε λίγο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχουμε όμως και όλες τις τελευταίες εξελίξεις ό,τι αφορά το GNTM, γιατί χθες είχαμε δάκρυα, ίντρικες και πολλά υπονοούμενα που ενόχλησαν πάρα πολλούς. Θα τα σχολιάσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας και πάμε να συνδεθούμε πρώτα απ' όλα για την ενημέρωσή σας με την αίθουσα σύνταξης, με την καλή συνάδελφο, την Νίκη Σταματιάδου. Νίκη μου, καλό απόγευμα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, όπως είπες και εσύ, από την δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο ηθοποιών. Καθώς σε 4 μήνες φυλάκισης με αναστολή για απλή σωματική βλάβη καταδικάστηκε ο ηθοποιός Μάνος Παπαγιάννης, μετά την καταγγελία της ηθοποιού Σοφίας Παυλίδου. Να πούμε ότι και ο Μάνος Παπαγιάννης κατέθεσε μήνυση εναντίον της Σοφίας Παυλίδου σε αυτή τη διαμάχη. Η ίδια όμως κρίθηκε αθώα για την κατηγορία της σωματικής βλάβης. Η πλευρά του Μάνου Παπαγιάννη κατέθεσε ήδη έφεση για την πρωτόδικη απόφαση και η υπόθεση θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Όπως βλέπουμε δηλαδή, δεν λύγει κάτι σε αυτή τη δικαστική διαμάχη μετά από τα χθεσινά αποτελέσματα. Μετά το πέρας της διαδικασίας, η ηθοποιός Σοφία Παυλίδου εμφανίστηκε ικανοποιημένη από την απόφαση του δικαστηρίου. Να πούμε ότι όλα αυτά ξεκίνησαν 4 χρόνια πριν, το 2018, όταν σε μία παράσταση ουσιαστικά υπήρξε μια διαμάχη μεταξύ τους στα παρασκήνια, γιατί δεν είπε μια ατάκα η ηθοποιός Σοφία Παυλίδου. Από την πλευρά του, ο Μάνος Παπαγιάννης, όπως θα δούμε και στις δηλώσεις, εφεσί βάλαμε στην απόφαση. Νιώθω ότι όλα πήγανε καλά, αλλά θα πάνε ακόμα καλύτερα στην επόμενη δίκη. Η Παυλίδου είχε ως κομβική μάρτυρα, γιατί ήταν μπροστά τη στιγμή που, όπως ισχυρίστηκε, από ό,τι φαίνεται, το δέχτηκε το δικαστήριο. Την χτύπησε, την έσπρωξε ο κύριος Μάνος Παπαγιάννης, την κόνη μεταξύ την κόρη του Λευτέρη Πανταζή. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε η Σοφία Παυλίδου, καταρχήν μετά την απόφαση του δικαστήριου. Για να ακούσουμε τι είπε η γνωστή και αγαπημένη ηθοποιός. Χαίρομαι πάρα πολύ που δικαιώνομαι μετά από 4 χρόνια που δεν το έβαλε κάτω, που το δικαστήριο έκρινε ένοχο αυτόν τον άνθρωπο και καταδικάζει τέτοιες συμπεριφορές λοιπόν. Παρόλο που δέχτηκα μήνυση από αυτόν για να λυγίσω, να μην συνεχίσω, ευχαριστώ πάρα πολύ τον δικηγόρο μου που ήταν δίπλα μου σε όλο τον αγώνα και τους μαρτυρές μου, οι οποίοι ούτε αυτοί λύγησαν από τις μηνύσεις που δέχτηκαν, από τις αναβολές, από τις καθυστερήσεις. Θέλω να ευχηθώ σε όλα τα θύματα να βγουν και αυτοί νικητές και να δικαιωθούν, να μην χάνουν την πίστη τους, και η αλήθεια πάντα θα λάμπει. Τη βλέπουμε αρκετά ταραγμένη βέβαια στις δηλώσεις. Φαίνεται αρκετά ταραγμένη, συναισθηματικά φορτισμένη, και να πούμε ότι σήμερα ανέβασε και ένα story στο Instagram όπου λέει ότι μετά από 4 χρόνια αυτή είναι ίσως η ωραιότερη μέρα της ζωής μου. Έχει ένα θαυμάσιο ήλιο, έχω πολύ ωραία συναισθήματα, και αυτό δείχνει ότι αυτά τα 4 χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην πρώτη απόφαση του δικαστηρίου, γιατί θα δούμε σε λίγο τις δηλώσεις του κύριου Μάνου Παπαγιάννη, ο οποίος φαίνεται ότι θα δώσει συνέχεια. Μέχρι να δούμε τις δηλώσεις, να πω ότι αισθάνεται πολύ δικαιωμένη και ικανοποιημένη
με την απόφαση μέχρι τώρα. Είναι λογικό να είναι και λίγο ταραγμένη Τάσο, πάλι κατά τη δική μου άποψη, γιατί φαντάζομαι εγώ ότι αρκετοί συνάδελφοί της μπορεί να ήταν και εναντίον της με αυτή τη κίνηση και μπορεί να μην την υποστήριξαν και να υποστήριξαν την άλλη πλευρά. Και είναι και αυτό που όταν είχε ξεσπάσει όλη αυτή η ιστορία με το Me Too και γενικότερα τις κακοποιητικές συμπεριφορές, πάρα πολλοί ηθοποιοί είχαν βγει και είχαν στηρίξει ότι δεν γίνονται κάποιες ενέργειες, δεν θα βγουν να μιλήσουν, γιατί λένε «έλα μωρέ, αυτός έτσι είναι, έλα μωρέ, τώρα δεν τον ξέρεις», κτλ. Κτλ. Σε τώρα... πολλές δίκες οι ηθοποιοί δεν ήταν ενωμένοι. Απέναντι σε κάποιους άλλους. Ναι. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και τις δηλώσεις του Μάνου Παπαγιάννη. Τι είπε σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου. Εφεσιβάλαμε την απόφαση. Νιώθω ότι όλα πήγαν καλά και όλα θα πάνε καλά. Ακόμα καλύτερα δηλαδή. Στην επόμενη δίκη. Και ελπίζω να είστε όλοι εδώ. Συγγνώμη για την τηλεπορία. Ελπίζω να είστε όλοι. Εσείς η δική σας εξήγηση για τους λόγους. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Τι θα πείτε στο παιδί σας τώρα που σας ρώτησε ο γιος σας. Δεν θα το απαντήσω ακόμα. Στην έφεση. Ο Παπαγιάννης θα κάνει έφεση και βέβαια θα δούμε τις επόμενες εξελίξεις και πόσο θα διαρκέσει αυτό, γιατί μπορεί να κάνει έφεση, αλλά δεν θα δικαστεί την επόμενη μέρα που θα κατευθεί έφεση. Θα περάσουν πάλι 1-2 χρόνια, μπορεί να γίνει αναβολή στην αναβολή και θα πάει λέγοντας αυτό το σύριαλ. Βέβαια να πούμε ότι ποινεί 4 μήνες. 4 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Για κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στη Σοφία Παυλίδου. Για σωματική βλάβη. Για σωματική βλάβη. Λοιπόν, και να πάμε τώρα. Ο πλανήτης τι κάνει, ρε εσύ, Νίκη. Επιτέλους θα πω και κάτι ευχάριστο. Για πες το ευχάριστο. Ποιο είναι το ευχάριστο? Λοιπόν, γίναμε 8 δισεκατομμύρια. Ξεπεράσαμε τα 8 δισεκατομμύρια στο πλανήτη, όχι τα 80. Τα 80 θα ήταν νομίζω τρομερή υπερβολή. Ναι, θα είχε πέσει ο πλανήτης, δεν θα άντεχε τόσο κόσμο πάνω, αλλά τέλος πάντων. Σήμερα 8, λοιπόν, παιδιά. Μπράβο. Ναι. Τέλεια. Δεν πειράζει. Τρολάρουμε τον εαυτό μας και την είδηση. 15 Νοεμβρίου είναι η ιστορική ημέρα, ορόσημο, που σύμφωνα με τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, ο πληθυσμός της γης φτάνει και επίσημα τα 8 δισεκατομμύρια. Πέρα το γεγονός ότι είναι, όπως καταλαβαίνεις, μια πολύ σημαντική ημέρα, δεν έχουμε ξαναυπάρξει 8 δισεκατομμύρια σε αυτόν τον πλανήτη. Καλά, ένα προς ένα τους ξέρω με το όνομα του πόνιμας. Όλοι βλέπουν αυτή την εκπομπή, γι' αυτό Τάσο. Αυτό εγκυμονεί και πάρα πολλούς κινδύνους, όπως καταλαβαίνεις, για το πλανήτη. Και παρότι ο ΙΕ χαίρεται πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη, τονίζει όμως ότι θα πρέπει να έχουμε μια κοινωνική ευθύνη απέναντι στο πλανήτη μας, γιατί καταλαβαίνεις ότι. Με την τρύπα του όζοντος, με τον υποσιτισμό, με όλα αυτά, πάντα. Με τους πολέμους, με την απειλή πυρηνικού πολέμου. Και μη χειρότερα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, γιατί και οι πόροι της γης βλέπουμε να εξαντλούνται, βέβαια. Αλλά και γενικότερα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνουμε, γιατί δεν είμαστε και πολύ ευσυνείδητοι πολίτες, είναι και αυτό πολύ επικίνδυνο για το πλανήτη. Εφόσον λοιπόν καταφέραμε και φτάσαμε το 8 δισεκατομμύρια, καλό θα είναι να το σεβαστούμε. Τώρα, ο ΙΕ επίσης επισημαίνει ότι αυτή η εξέλιξη οφείλεται κυρίως στην προοδευτική αύξηση του προσδόκιμου ζωής χάρη στις προόδους που έχουν επιτευχθεί στην υγεία. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν υπήρχε παλαιότερα να ζει ένας άνθρωπος μέχρι τα 90, μέχρι τα 80, ενώ τώρα αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Να σου πω επίσης ότι περίπου το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί σε 7 χώρες, την Κίνα, την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ινδονησία, Πακιστάν, Νιγηρία και Βραζιλία. Άρα μας κερδίζει η Ασία από ό,τι έχετε αντιληφθεί όλοι οι Ευρωπαίοι. Σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό, γιατί όταν μέσα σε αυτές τις 5 χώρες η Κίνα, η Ινδία και η Ταϊλάνδη είναι από τις εξέχουσες σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό, αντιλαμβανόμαστε ότι η Ασία έχει τον πρώτο λόγο. Και να σου πω και σε αυτό το σημείο ότι η Ινδία είναι η πιο πολυπληθής χώρα και έχει ξεπεράσει και την Κίνα. Σε ό,τι αφορά τους κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, βέβαια. Είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα στον πλανήτη, η Ινδία. Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι αυτό φυσικά έγινε τα τελευταία χρόνια. Μέχρι το 1800 ήταν με το ζόρι τα 2 δισεκατομμύρια άγγιζε ο πληθυσμός του πλανήτη μας. Και μέσα σε 12 χρόνια εκτινάχτηκε στα 7 με 8 δισεκατομμύρια. Βέβαια με το θέμα υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει γενικότερα όλος ο πλανήτης, όχι μόνο η Ευρώπη, καταλαβαίνουμε πως δεν θα φτάσουμε εύκολα τα 9 δισεκατομμύρια. Αυτό αν θα γίνει κατά το 2000.
80. Γεροί να είμαστε, να το φτάσουμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νίκη μου. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Περισσότερη ενημέρωση, όπως λέμε πάντα, κλείνοντας αυτή την ενότητα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Βεργίνα Τηλεόραση. Να είσαι καλά, Νίκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο μας πολυσυλλεκτικό και αμέσως μετά είναι εδώ το παρεάκι, το οποίο θα το σχολιάσει. Φύγαμε, παρακαλώ, για το πρώτο μούλτι της ημέρας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμη πολυσυλλεκτικό βίντεο μόλις ξεκίνησε και έχουμε συγκεντρώσει τις πιο καυτές ειδήσεις της Showbiz. Ξεκινάμε με τον Σπύρο Βιμπίλα, όπου μίλησε στην εκπομπή της Face Κορδά για όλα. Το ΣΥΡΙ, όπως ξέρετε, είναι μέσα σε μία δίνη δικών αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται τώρα με τον Κιμούλη, έχετε κάνει και εσείς αγωγή ή όχι μόνο αυτός? Είναι μία σωρία αγωγών που έχουν γίνει εναντίον συγκεκριμένων προσώπων. Και φυσικά οι αγωγές αυτές έχουν γίνει από τον Γιώργο Κιμούλη, υπάρχουν και ανταγωγές. Αυτά τα 700 χιλιάρικα που έχουμε διαβάσει είναι κατά των ηθοποιών ή συμπεριλαμβάνεται μέσα και το ΣΥΡΙ? Είναι πολύ περισσότερα αν συμπεριλάβεις και το ΣΥΡΙ μέσα. Πάνω από 100 ευρώ. Έχουμε δε πληρώσει πάρα πολλά χρήματα στους δικηγόρους, γιατί αυτά δεν γίνονται έτσι. Φανταστείτε ότι μέσα σε ένα πολύ μικρό διάστημα έχει δώσει 18.500 ευρώ. Ξεκίνησε και η πέμπτη σειρά το The Crown. Πού ήσουν, είσαι, θα είσαι, δεν κατάλαβα τι έγινε. Είναι ένα θέμα που δεν θέλω να το συζητάω, γιατί με ενοχλεί. Εμένα μου ζητήθηκε να κάνω ακρόαση. Μεταξύ πολλών ηθοποιών διάλεξαν εμένα. Ναι. Πήγα, έκανα γυρίσματα, πληρώθηκα αδρά, έκατσα μια εβδομάδα στη Μαγιόρκα και στο τέλος η σκηνή μου δεν υπάρχει και υπάρχω ως όνομα στους τίτλους. Εγώ δεν θα κάτσω να ψάξω να βρω το λόγο για τον οποίο κόπηκαν οι σκηνές. Ακούω διάφορες εκδοχές. Το γεγονός ότι βλέπουμε το όνομά μου και δεν βλέπουμε εμένα, εντάξει, είναι και αυτό μέσα στα περίεργα του επαγγέλματος. Detective δεν είσαι, αλλά ένα τηλέφωνο στην υπεύθυνο παραγωγής, αυτός που σε έψαξε, που σε βρήκε, δεν πήρες? Με πήρε η casting director και μου εξήγησε ότι κάποιοι ιδιαίτεροι λόγοι. Εγώ δεν μπορώ φυσικά ούτε να τους πω ούτε να τους επεξηγήσω. Άρα έφερα... το ήξερες, δεν σου όχι, φάνηκε. Όχι, εγώ δεν το ήξερα. Εγώ περίμενα να δω τη σκηνή, αφού έδινα και συνεντεύξεις. Η Μαρία Σολομού έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Σούπερ Κατερίνα και μίλησε για το ρόλο της απιστίας της ζωής της, αλλά και για τις σχέσεις της. Δεν είναι μυστικό ότι το έχω πει ότι με έχουν απατήσει όλες μου οι σχέσεις, τους έχω απατήσει κι εγώ. Και απλά είπα ότι τους έχω απατήσει γιατί ακριβώς με έχουν απατήσει. Δηλαδή... από κόντρα. Ήτανε, ναι, και κοίταξε να δεις, μέχρι τα 30-30 κάτι, όχι νωρίτερα, εκδικιόμουνα κιόλας, ήμουνα πολύ αυτή. Τη συγχωρώ την απιστία γιατί καταλαβαίνω ακριβώς αυτό, ότι είπα να πει ότι δεν σημαίνει τίποτα. Κάποια στιγμή το αποδέχεσαι, κάποιες απιστίες είναι, κάποιες προδοσίες είναι σοβαρές, κάποιες άλλες ξεπερνιούνται. Η ιστορία έχει δείξει ότι αρκετές φορές η απιστία μπορεί να βοηθήσει και ένα ζευγάρι. Στο να τα ξεκαθαρίσουν. Ξεκαθαρίσουν, ανασωπηρώνεται, δημιουργούνται πάθη, εντάσεις. Ναι, θα ξυπνήσεις. Μπορεί να ξυπνήσει κάτι και να λέω κάτσε. Γιατί κοιμόμουν, γιατί είχα τον άλλο δεδομένο. Έλα, πάντσε. Είσαι κορίτσαρος καταρχήν. Και αν είχαμε σχέση και αν όχι και τα λοιπά, είναι δικό μας πρόβλημα. Όλη αυτή η παραφιλολογία, θα το πω ευθέως, με τον Μέντε Φουέρντε και όλα αυτά, εδώ και καιρό, τι συμβαίνει με τη Σολομού, είναι κάτι που δεν έχει βγει κανείς να πει, παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, εμείς είμαστε κολυτάρια. Είσαι σχεσάκιας, είναι η ερώτηση. Δεν είμαι σχεσάκιας, θα σου απαντήσω και στα δύο. Δεν είμαι σχεσάκιας. Οι σχέσεις, θεωρώ, στη ζωή προκύπτουν. Η μενταλιτέ μου είναι single πάντα και μέσα σε μια σχέση θέλω την ελευθερία μου πάρα πολύ. Τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν ήθελα να απασχολώ με τα προσωπικά μου και τα κράταγα πολύ προσωπικά μου. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρόκειται να κλειδωθώ μες στο σπίτι, δεν είμαι τρελή. Και αν βγω και οποιοδήποτε με δει έξω, δεν θα πω δεν είναι αυτό που νομίζετε, αλλά μπορεί να μην είναι και αυτό που νομίζετε. Όλα έχει να κάνει πώς τα βλέπεις και επίσης να σου πω και κάτι, δεν αφορά κανέναν τι κάνω. Ο Αντώνης Λουδάρος ρωτήθηκε από την εκπομπή Happy Day για τη συνεργασία του με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Είναι πολύ ωραίο να λέει ότι ντρέπεται. Είναι πολύ ωραίο και πολύ ανθρώπινο. Και να σου πω κάτι, καλή λευτεριά να της ευχηθώ, να γεννήσει, να κάνει μια υπέροχη οικογένεια. Αυτά, αυτό, τέλος. Γιατί λέτε ότι είναι ωραίο να ντρέπεται, να λέει ότι ντρέπεται? Είναι ωραίο να παραδέχεται ότι κάποιους ανθρώπους ντρέπεται να τους συναντήσει. Δεν θα έχει τους λόγους της για που το λέει. Πολλά φιλιά. Εσάς η συνεργασία σας πώς ήταν? Ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Πάμε να ξεκινήσουμε, αγαπημένο παρεάκι εδώ, με τη Μαρία Σολομού. Την απιστία τη συγχωρείς επειδή καταλαβαίνεις ότι δεν σημαίνει και τίποτα. Δικιά σας. Εγώ θα σας πω ότι και συμφωνώ και διαφωνώ. Θα πω γιατί διαφωνώ αρχικά.
Γιατί όταν έχεις σχέση με κάποιον άνθρωπο, αν απιστήσεις, δεν τον σέβεσαι ή έχει τελειώσει το πράγμα ή κάτι δεν πηγαίνει σωστά, οπότε ή θα μπει στη διαδικασία να το διορθώσεις και να βελτιωθεί ή θα μπει στη διαδικασία να το τελειώσεις. Απ' την άλλη, δεν σημαίνει τίποτα. Okay, ναι, έγινε, ξεχάστηκε μέχρι εκεί. Αν ήταν, κοίταξε, από τη μεριά της νομίζω λέει, ότι αν ήταν one night stand ή οτιδήποτε, επειδή το έχει κάνει και η ίδια και το έχει πει ότι ήταν παράλληλα σε κάποιες σχέσεις, αλλά εκεί μιλάμε για σχέσεις, όχι για one night stand για μία βραδιά, το συγχωρεί, εγώ προσέχω, ακούω. Όταν είσαι σε μία σχέση, είσαι σε μία σχέση με ένα άτομο, το οποίο σε καλύπτει σε όλα, συναισθηματικά, ερωτικά, όπως θέλεις πες το. Όταν λοιπόν δεν ξέρω να υπάρχει σχέση που να λέει θέλω να είμαι μαζί σου για να βγαίνουμε για τα φλάσ των φωτογράφων, αλλά θέλω να κάνω κάτι ερωτικό με κάποιον άλλον, ας πούμε. Δηλαδή, καλά, τώρα, αυτό είναι μπάχαλο. Όταν είσαι σε μια σχέση, ακόμη και το one night stand, άκουσε με, είναι απαράδεκτο. Μην το εξειδικεύεις σε ό,τι αφορά το φλάσ στο δημοσιογράφο. Μιλάμε όχι, γενικά για σχέση. Παιδί μου, ναι, αλλά το εξειδίκευσες. Σαν παράδειγμα ξαφνικά. Το έφερα. Ναι, όταν έχεις μια σχέση, μιλάς γενικά για το σύνολο. Δεν τον έχεις τη σχέση για το έχω μια σχέση αυτό το κομμάτι με σένα και αυτό το κομμάτι με έναν, δύο, πέντε άλλους. Ακούστε, υπάρχουν δύο είδη σχέσεις. Είναι η αποκλειστική, δηλαδή είμαστε εμείς οι δύο μαζί και τέλος. Και υπάρχει και ελεύθερη σχέση. Αυτό που είπε και η ίδια η Μαρία Σουλέμου, που είπε: εγώ θέλω και σε σχέση να είμαι, να είμαι πιο ελεύθερη. Απλά αυτά τα είδη σχέσεις, αν θες να έχεις το δεύτερο, δηλαδή την ελεύθερη σχέση, πρέπει να το ξεκαθαρίσετε. Να το ξεκαθαρίζει ένα ζευγάρι. Να συμφωνώ. Όχι απλά και ο ένας να λέει: εγώ έχω ελεύθερη σχέση και ο άλλος έχει αποκλειστική. Γιατί... Και παιδιά, να σας πω κάτι: ο καθένας έχει διαφορετικές προσλαμβάνωσες και αντιλαμβάνεται τη σχέση, οτιδήποτε άλλο. Το φέρεστε, το φαίνεστε διαφορετικά από σένα. Έτσι και έως και τα πέντε δάχτυλα του χεριού μας δεν είναι το ίδιο. Ναι, ναι, αλλά αυτά πρέπει να τα συζητάς όμως, να είναι ξεκάθαρο, όπως λέει και ο Χρήστος. Παιδιά, μπορεί και να μην είναι ξεκάθαρο. Έτσι το βιώνει. Δεν είναι ξεκάθαρο, ρε παιδιά. Συγγνώμη λίγο. Θα είσαι σε μία σχέση που το ένα από τα δύο μέλη της σχέσης θα θεωρεί ότι ανήκουν ένα στον άλλο, ας πούμε, είναι μια πιο σοβαρή, ας πούμε, τη σχέση και το άλλο άτομο θα λέει: εγώ σε έχω για την πλάκα μου, οπότε τη θέλω ελεύθερη. Εσύ πηγαίνω και με άλλους. Εσύ βάζεις και χαρακτηρισμούς, θα σε έχω για την πλάκα μου. Μπορεί να μην είναι έτσι, ρε. Ο καθένας διαφορετικά το βιώνει και σας το ξαναλέω. Ο καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα, τα δικά του θέλω, πρέπει, αδυναμίες. Αν ο άλλος περνάει καλά, αισθάνεται καλά, δεν μπορούμε εμείς να το πούμε ότι είναι μεμπτό. Ναι, Τάσο, όμως όταν πας να κάνεις μια σχέση. Αυτή είναι μεμπτό, πρέπει παιδιά να το ξεκαθαρίσεις από την αρχή, γιατί ναι, μεν όλος μπορεί να θέλει ελεύθερη σχέση. Το, ακούστε, αλλά ο άλλος θα θέλει σταθερή αποκλειστικότητα. Αν το ξεκαθαρίσεις από την αρχή, προδικάζεις και την αρχή, τη μέση και το τέλος μιας σχέσης. Εκεί δεν πάει. Μια σχέση δεν είναι πάμε και όπου βγει. Δηλαδή, άμα βρω κάτι άλλο στον δρόμο, έτσι ξεκινάς. Έτσι ξεκινάς, Χριστόν. Ποτέ δεν ξεκινάς μια σχέση και λες ότι εμείς θα είμαστε φόρους ζωής. Γιατί αποδεδειγμένα αυτοί που λένε ξεκινάμε φόρους ζωής διαψεύονται στην πορεία. Άλλο να ξεκινήσεις παιδιά μια σχέση φόρους ζωής και άλλο να ξεκινήσεις μια σχέση και να είστε αποκλειστικά μόνο εσείς δύο και να μην υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι. Συγγνώμη λίγο. Εγώ θα μιλήσω για μένα φυσικά, εντάξει, που δεν σημαίνει ότι είναι, αλλά εγώ ποτέ δεν θα ξεκινήσω μια σχέση με μια κοπέλα με τη λογική το ότι πάμε να περάσουμε καλά και όπου πάει. Εννοείται ότι για να ξεκινήσω μια σχέση με μια κοπέλα, θα έχω στο μυαλό μου το να κρατήσει αυτό το πράγμα. Καλά. Άμα είναι να περάσουμε μια νύχτα ή μια εβδομάδα, τότε δεν μιλάμε και για σχέση, και μιλάμε για κάτι λίγο ελεύθερο, μιλάμε για κάτι που περνάει ο καθένας, εγώ σου λέω όπως το ορίζει. Και ποτέ δεν μπορείς να προδικάσεις και να πεις ότι ξεκινάω από τώρα και θα φτάσω σε φόρου ζωή στα βαθιά γεράματα με κάποιον. Να το κλείσουμε αυτό γιατί θα αρχίσει και να μας πιέζει ο χρόνος. Να πάμε στον Σπύρο Μπιμπίλα, παιδιά. Τι είναι αυτό που έπαθε ο Σπύρος? Έβγαινε, έκανε δηλώσεις για το Crown και τις έκανε όταν ήδη είχε υπογράψει το συμβόλαιο, όταν ήδη είχαν γίνει τα γυρίσματα. Δηλαδή δεν βγήκε ο άνθρωπος να προμοτάρει κάτι ή να πει κάτι που λες ότι είναι μυθομανής. Είχε υπογράψει, είχε πάει για μία εβδομάδα που πήγε στη Μαγιόρκα. Πήγε στη Μαγιόρκα για μία εβδομάδα, έκανε τα γυρίσματα, πληρώθηκε. Έπαιξε το συγκεκριμένο επεισόδιο και είδαμε μόνο την πλάτη του. Αλλά, κοιτάξτε τώρα, λέει ότι πληρώθηκε αδρά, πήγε στη Μαγιόρκα, έκανε γυρίσματα, έκανε και τις διακοπές του. Το όνομά του υπάρχει στους τίτλους και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Επειδή υπάρχει σαν ηθοποιός και όχι σαν guest, εφόρου ζωής όπου προβάλλεται και όταν προβάλλεται, παίρνει πνευματικά δικαιώματα. Του βγήκε ξεκαλό, εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι αυτό που λέμε. Σου μένει όμως το παράπονο. Εννοείται. Όταν γιατί μιλάμε για μια πολύ πετυχημένη σειρά τώρα, παιδιά. Το The Crown, δηλαδή. Και είναι, ο Σπύρος είναι γλυκύτατος, ρε παιδί μου. Είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, πολύ δοτικός, δίπλα στους οποίους είναι τα αυταπόδεικτα αυτά και στις δύσκολες καταστάσεις και στις εύκολες. Είναι πάντα εκεί, είναι πάντα με ένα πλατή χαμόγελο. Και ξέρεις, όταν σου γίνεται μια τέτοια πρόταση για να ανέβει αυτή η ταινία σε μια πλατφόρμα
Και είναι όπως είπε και ο Φίλιππος, μιλάμε για μια παγκόσμια. Παγκόσμια προβολή. Προβολή. Και έρχεσαι με τη χαρά στην Ελλάδα, γιατί αυτό σημαίνει διεθνή καριέρα, και ξαφνικά δεν βλέπεις τη σκηνή. Και επικοινωνείς και με το μάνατζερ και σου λέει ότι ήταν κάτι διαδικαστικό που κανένας μας δεν μπορεί να φανταστεί τι μπορεί να είναι αυτό. Το κακό το μάνατζερ. Κανένας μας δεν μπορεί να φανταστεί τι έχει παιχτεί. Κάποια στιγμή μπορεί να μάθουμε. Μπορεί να μάθουμε ποτέ. Θα βγει συλλεκτική κόπια, ρε παιδί μου, που θα βγει μόνο στην Ελλάδα. Μόνο το πεντάλεπτο του Σπύρου Μπιμπίλα. Και εδώ είναι ο Σπύρου Μπιμπίλα. Αλλά είναι αυτό που λέμε. Ναι, με πήρε τα λεφτά, ικανοποιήθηκε οικονομικά και όλα αυτά για εφόρου ζωή τα παίρνει και ποσοστά. Απ' την άλλη όμω είναι και αυτό που λέμε εντό εισαγωγικών και η ματαιοδοξία. Βέβαια, ο κύριο Μπιμπίλα δεν θα μπορούσε να ζητήσει. Τη σκηνή, όχι, την σκηνή που έκανε να του τη στείλουν απλά για να την έχει. Στο αρχείο του, δεν ξέρω αν στο συμβόλαιο, γιατί υπογράφει πολύ σφιχτά συμβόλαια εκεί πέρα, δεν υπογράφει τη πλάκα. Αν έχει τέτοιο δικαίωμα. Γιατί είναι βάση συμβόλαιο. Προφανώς όμως για να κοπεί μια σκηνή, αν δεν είναι επιλογή απλή κάποιου σκηνοθέτη τέλος πάντων ή παραγωγού, αν υπάρχει κάποιο νομικό λόγο που κόβεται, από εκεί και πέρα δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει πουθενά να διαρρεύσει αυτή η σκηνή. Και για να κοπεί μια σκηνή πρέπει να πολύ σοβαροί λόγοι. Ναι. Έτερον εκάτερον. Μπορεί στο μέλλον να μάθουμε. Μπορεί στο μέλλον να μάθουμε ποτέ τι έγινε. Πάντως είναι μια πολύ ωραία δουλειά. Θέλω και εγώ να το κάνω αυτό. Και ας μην φανώ πουθενά, να πάω στη Μαγιόρκα μια εβδομάδα να πληρωθώ. Αδρά! Όχι να πληρωθεί πρώτα. Πληρώθηκα αδρά. Έτσι το είπε. Να πληρωθώ με παχτολό χρημάτων, αδρά. Και φόρου ζωή, επειδή το όνομά του. Γιατί δεν είναι στου special guest. Είναι στου ηθοποιού κανονικά που συμμετέχουν. Εφόρου ζωή. Όποτε προβάλλεται, σε όποια χώρα προβάλλεται, θα παίρνει κάποιο ποσοστό ο κύριο Μπιμπίλα. Έχει απόλυτο δίκιο, όλοι θα το θέλαμε αυτό. Σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε και έχουμε πολλέ επιλήξει. Θέλω να μείνετε στην παρέα μα, γιατί οι ειδησούλε θα διδέχονται η μία την άλλη και η ψυχαγωγία έχει το πρώτο λόγο. Μετά τι διαφημίσει είμαστε και πάλι εδώ.